ξεκίνησε ο προγραμματισμός των δράσεων και των εκθέσεων από το Επιμελητήριο Καβάλας για το έτος 2024. Ήδη ξεκίνησε λοιπόν ο προγραμματισμός της έκθεσης Καβάλα Expo, όπου φέτος θα έχει περισσότερες παράλληλες δράσεις, φόρουμ και εκθέσεις. Το επιμελητήριο προσανατολίζεται στο να δημιουργήσει έκθεση με ιατρικά ζητήματα, έκθεση αυτοκινήτου, αλλά και κήπου για ξενοδοχεία. Έχουμε ξεκινήσει, θα λέγα φέτος, από πολύ νωρίς, να δούμε το κομμάτι των εκθεσιακών προγραμμάτων του Επιμελητηρίου Καβάλας. Ήδη πλέον της Καβάλας Expo, όπου ήδη από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάμε την προετοιμασία, ασχέτως ότι θα γίνει και πάλι περίπου στα τέλη Σεπτεμβρίου. Απλώς επειδή στην περσινή μας έκθεση κάναμε ένα πολύ μεγάλο άλμα, θέλοντας να την ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο, ξεκινάμε νωρίτερα για να δούμε πλέον και παράλληλες δράσεις και αναπτυξιακά φόρουμ παράλληλα με την Καβάλα Expo. Αυτό όμως το οποίο είναι σημαντικό, θα προσθέσουμε τουλάχιστον άλλες δύο, θα λέγαμε, πρωτοβουλίες, εκθέσεις, παύλα συνέδρια. Ένα εξ αυτών το οποίο ανακοινώσαμε μαζί με το νοσοκομείο της Καβάλας, που έχει αναλάβει την οργάνωση ενός μεγάλου συνεδρίου και έκθεσης μαζί για ιατρικά, θα λέγαμε, δρόμενα, με θέμα την ενδοοικογενειακή βία και την έμφυλη βία. Ένα συνέδριο που θα είναι 4 ημερών, 25 με 28 Απριλίου, εδώ στον εκθεσιακό και συνεδριακό χώρο της Καβάλας, όπου έχουμε συζητήσει να είναι πλέον σε μόνιμη βάση να γίνει μια θεσμοθετημένη έκθεση πάνω σε ιατρικά ζητήματα, όπου θα είναι κάτω από την ομπρέλα τουλάχιστον 4 Υπουργείων, βέβαια ένα εξ αυτών θα είναι σίγουρα το Υγείας, και από εκεί και πέρα θα έχει, θα λέγαμε, εκατοντάδες συνέδρους και εκθέτες πάνω σε ιατρικά μηχανήματα και όχι μόνο, και νομίζω θα προσθέσει αυτό το οποίο θέλαμε στην εκθεσιακή μας πολιτική. Ήδη επίσης έχουμε ξεκινήσει και πιθανόν μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και συνάντηση για να κάνουμε την έκθεση κήπου και ήδη για τουριστικά καταλήματα και ξενοδοχεία και εξοπλισμούς. Έχουν γίνει ήδη πρώτες επαφές με τοπικές επιχειρήσεις για να οργανώσουμε αυτή την έκθεση περίπου στις αρχές Μαΐου, έτσι ώστε προτού να ξεκινήσει και η καλοκαιρινή σεζόν, που πολλές επιχειρήσεις ανανεώνονται, εξυγχρονίζονται, και να προωρέσουμε να κάνουμε και τη διασύνδεση αυτών των ειδών με τα τουριστικά καταλήματα. Και φυσικά έχουμε ως σκοπό να δημιουργήσουμε και το σαλόνι αυτοκινήτου. Έχουμε ξεκινήσει και με τις αντιπροσωπείες και με τις, θα λέγαμε, με τις επιχειρήσεις αυτοκινήτων, για να δούμε μια τέτοια έκθεση, ένα σαλόνι αυτοκινήτου, μηχανοκίνητου εξοπλισμού, να γίνει στον εκθεσιακό μας χώρο. Προσπαθούμε επομένως το 2024 πραγματικά να ζωντανέψουμε την εκθεσιακή μας πολιτική, να προσθέσουμε δρόμενα και να αξιοποιήσουμε αυτόν τον χώρο που με τόσο δυσκολία τον κρατάμε όσο το δυνατόν πιο ζωντανό μέσα από διάφορα δρόμενα που θέλουμε να έχουμε. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, Μάρκος Δέμπας, ενημέρωσε τους επιχειρηματίες της περιοχής για τα προγράμματα ίδρυσης τουριστικών καταλυμάτων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα πρέπει επίσης να μην παραλείψουμε να ενημερώσουμε τις επιχειρήσεις μας ή και τους ενδυνάμει, θα λέγαμε, επενδυτές, ότι είναι ήδη σε εξέλιξη από τα τέλη του προηγούμενου χρόνου, αρχές του 2024, δύο πολύ σημαντικά προγράμματα. Το ένα είναι για ιδρύσεις τουριστικών καταλυμάτων και το άλλο είναι για ιδρύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπου σχεδόν όλα τα CAD, όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι επιλέξιμες, πλην του λιανικού εμπορίου και της εστίασης. Είναι δύο σημαντικά προγράμματα που για το μεγαλύτερο κομμάτι της περιοχής μας η επιδότηση φτάνει το 60%, όπου νέοι επιχειρηματίες που είτε έχουν ιδρύσει την επιχείρησή τους τους τελευταίους 12 μήνες ή θα ιδρύσουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι και τη λήξη του προγράμματος, μπορούν να ενταχθούν σε αυτά τα δύο προγράμματα. Είναι μέχρι 400.000 ευρώ ο προϋπολογισμός, με 60% επιδότηση περίπου που σας είπα, και φυσικά θα έχουμε και τις ενημερωτικές ημερίδες σχετικά σύντομα το επόμενο χρονικό διάστημα σε συνεργασία με τον ΕΦΠΑΕ, προκειμένου πολύ πιο αναλυτικά να παρουσιάσουμε και τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις. Αλλά είναι καλό να προετοιμάζονται οι επιχειρηματίες, αυτοί που θέλουν να επενδύσουν στην περιοχή μας. Η καταληκτική ημερομηνία προς στιγμής είναι μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου. Έχουμε ζητήσει ήδη παράταση τουλάχιστον για ένα μήνα
Και από εκεί και πέρα, μέσω της δημοσιότητας από τα μέσα ενημέρωσης, μπορούμε να παρακινήσουμε τους ανθρώπους που θέλουν να επενδύσουν να προετοιμαστούν, να οριμάσουν τα παιδικά τους σχέδια και να υποβάλουν τις προτάσεις τους.